κύριος Κατσίφας και ο κύριος Νασλής. Κύριε Κατσίφα, εσείς θα μιλήσετε. Θα σας μιλήσουμε για το εργαστήριο αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η παρουσίασή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό του εργαστηρίου. Και στο δεύτερο, επιγραμματικά θα παρουσιαστούν κάποιες εμβληματικές αναλυτικές εργασίες, οι οποίες γίνανε τα τελευταία χρόνια. Ψάχνοντας με αφορμή το συμπόσιο, με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών, ψάχνοντας το αρχαιακό υλικό του μουσείου, μάθαμε και εμείς πράγματα για την ιστορία του χώρου στον οποίο εργαζόμαστε. Μία από τις προημότερες αρχαιομετρικές εφαρμογές είναι αυτό το έγγραφο, είναι του 1967. Έχει συνταχθεί. Όσο μπορείτε στο μικρόφωνο, ναι, για να ακούνε και όλοι πίσω. Είναι γεμάτη αίθουσα. Ναι, ναι. Έχει συνταχθεί από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας, το νεοσυσταθέν τότε Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας. Υπογράφεται από τον νεαρό τότε επιμελητή Γεώργιο Βασιλικιώτη, έναν εμβληματικό καθηγητή για την αναλυτική χημεία, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τότε απευθύνεται προς το μουσείο και τι λέει, ότι τρία δείγματα τα οποία δοθήκανε από το μουσείο στο Πανεπιστήμιο δεν περιέχουν ούτε ίχνη χρυσού. Δεν ταυτοποιήθηκε χρυσός στα δείγματα αυτά. Δηλαδή το μουσείο απίφθινε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, υπάρχει χρυσός στα τρία αυτά δείγματα, προσπαθώντας να εξηγήσει την χρυσίζουσα όψη που έχει ο κρατήρας. Περνάμε τώρα στο 1976. Από την κυρία Ρωμιοπούλου συστήνεται μία εξαμελής επιτροπή. Τρεις εξ αυτών είναι χημικοί. Είναι ο Γιώργος Βασιλικιώτης, ο Αλεξιάδης, από το ΑΠΙΘΙΤΑ, από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας, και ο χημικός Ασημενός από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτοί συντάσσουν μία πρόταση για τη διατήρηση του κρατήρα, αφενός για τον τρόπο συντήρησης του κρατήρα και αφετέρου για τον τρόπο διατήρησης περιβαλλοντικές παραμέτρους δηλαδή. Και μάλιστα συστήνουν ότι ο συντηρητής του μουσείου να εκπαιδευτεί για 15ήμερο στα εργαστήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Το 1975 δόθηκε η άδεια σε έναν μεγάλο αρχαιομέτρη που είναι πολύ γνωστός όσους ασχολούνται με την αρχαιομετρία, το Γεώργιο Βαρουφάκη, χημικός μεταλλουργός, του δόθηκε η άδεια να μελετήσει αρχαιομετρικά τον κρατήρα. Και εδώ βλέπετε ότι έχει απεστέλνει προς την κυρία Ρωμιοπούλου πάλι μια επιστολή που την ευχαριστεί πολύ για τη δυνατότητα που του έδωσε. Πολύ σεμνά λέει ότι έγινε η ανακοίνωση που στο αμφιθέατρο του Βρετανικού Μουσείου, στο πλαίσιο ενός συμποσίου της Historical Metallurgy Society, και ότι ήταν επιτυχής. Το 1981 προσλαμβάνονται δύο χημικοί, η Μίρτσου και Σίσογλου, οι δύο κυρίες, οι οποίες η μία είχε κατεύθυνση στα ανόργανα και η άλλη είχε κατεύθυνση στην ανάλυση οργανικών υλικών. 1983, με δωρεά του Ιδρύματος Ψύχα, αγοράζεται ο πρώτος εξοπλισμός, και το 1988 δωρίζεται από τον αντιπρόσωπο της Πελκινέμερ, τον Βαβακά, την εταιρεία Βαβακάς, δωρίζεται η διάταξη φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης, στην εγκατάσταση της οποίας συμμετέχει και ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Ιωάννης Στράτης, ο οποίος για χρόνια συνεργαζόταν με το μουσείο. Πλέον το μουσείο με αυτή τη διάταξη περνάει στη νέα εποχή, δηλαδή από την συμβατική ανάλυση περνάει πλέον στην ενόργανη ανάλυση, που ήταν οι επιταγές της καινούργιας εποχής πλέον, οι χημικοί δουλεύανε με ακριβές διατάξεις. 2006 ανακαινίζονται τα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Και στον εξοπλισμό μέσα αγοράζεται και μία διάταξη Micro-ED XRF. Είναι αυτή με την οποία δουλεύουμε μέχρι και σήμερα. Λέγεται Artax 400. Από το όνομά της καταλαβαίνουμε ότι έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία εξ επιτούτου για πολιτισμικό υλικό και για αρχαιότητες. Μπορεί να ληφθεί η αναλυτική πληροφορία χωρίς να ακουμπήσει καν κάποιος το αντικείμενο. Έχουν εξελιχθεί πλέον οι τεχνικές και έχουμε περάσει πλέον στις μη καταστρεπτικές και μάλιστα μη επεμβατικές τεχνικές. Οπότε από την ενόργανη πλέον ανάλυση περνάμε στην μη επεμβατική ενόργανη ανάλυση.
2014 γίνεται ο καινούριος οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου μετανομάζεται εκεί το τμήμα από τμήμα συντήρησης σε τμήμα συντήρησης χημικών, φυσικών ερευνών και αρχαιομετρίας. Περνώντας τώρα σε κάποιες περιπτωσιολογικές μελέτες, με την παρότρηση και την υποστήριξη της Πολυξένης Βελένη, δώσαμε μεγάλο βάρος όσον αφορά τα μεταλλικά τεχνουργήματα. Ξεκινήσαμε με την Αναρέτα του Λουμτσίδου και με τον Γιάννη τον Ασλή, μελετήσαμε έναν μεγάλο αριθμό αγγείων, κυρίως ξεκινήσαμε από Αγγεία και άλλα μεταλλικά τεχνουργήματα όμως, από την ευρύτερη Μακεδονία. Τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από αυτή τη μελέτη είναι αρκετά. Δεν έχει έννοια τώρα ένα-ένα να σας τα αναλύσω. Θα πω επιγραμματικά κάποια. Ότι χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, χαλκό υψηλής καθαρότητας, μάλλον κυπριακής προέλευσης. Ότι τηρούσαν αυστηρές προδιαγραφές στην κατασκευή των συμποσιακών χρυσιζόντων αγγείων. Διαπιστώθηκε για τα αγγεία οικιακής χρήσης ότι γινόταν ανακύκλωση, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Ότι χρησιμοποιούσαν υψηλή ποσότητα κασιτέρου στα συμποσιακά αγγεία, στα χρυσίζοντα. Εξού και γι' αυτό το λόγο είναι και χρυσίζοντα. Και το σημαντικότερο, ότι εμείς αυτοί κάναμε αυτή τη δουλειά παίρνοντας χιλιάδες μετρήσεις και τις πήραμε με μια επεμβατική τεχνική, η οποία όμως ταυτόχρονα, επειδή είναι μια επεμβατική, είναι επιφανειακή. Παίρνει πληροφορία από την επιφάνεια. Δεν προχωράει στη μάζα. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα αγγεία, ειδικά του Δερβενίου, δεν είχαν διάβρωση, είχαν πολύ μικρό. Η πάτινα διάβρωση ήταν πολύ χαμηλή, το πάχος ήταν πολύ μικρό. Βρίσκονται σε συμφωνία τα αποτελέσματα τα δικά μας με τα αποτελέσματα που είχε κάνει ο Γιώργος Βαρουφάκης, που είχε δώσει ο Γιώργος Βαρουφάκης με μια εντελώς διαφορετική τεχνική, τη φασματομετρία ατομικής απορρόφησης, η οποία ήταν καταστρεπτική. Συνεχίζοντας, είχαμε και άλλα τεχνικά συμπεράσματα, δεν έχει έννοια να αναφερθώ σε όλα, επιγραμματικά αναφερόμαστε σε κάποια. Περνώντας σε κάποια λίγο πιο αρχαιολογικά συμπεράσματα, θα λέγαμε ότι στην αρχαία Μακεδονία έχουμε την εφαρμογή ενός καλά ελεγχόμενου συστήματος μεταλλουργίας, ότι ο αρχαίος τεχνίτης γνωρίζει με ακρίβεια το τι κάνει και πώς το κάνει, και κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης και από τους ιστορικούς, ότι υπήρχε μια ανεμπόδιστη πρόσβαση των αρχαίων Μακεδόνων σε πηγές κασιτέρου. Διότι στη Μακεδονία δεν υπήρχε κασιτερίτης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ίσως σε κάποια νησιά. Οπότε αυτό χρήζει περαιτέρω έρευνας. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες είχαν απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές κασιτέρου? Ένα μέρος της μελέτης αυτής που αφορά τα αγγεία του Δερβενίου έχει δημοσιευθεί, μπορείτε να το βρείτε, σε ένα ιστορικό περιοδικό, στο Αρχαιόμετρη. Περνώντας σε ένα άλλο εντελώς αντικείμενο, εδώ θα δούμε μια συνδυαστική χρήση τεχνικών, χρήση της μη επεμβατικής τεχνικής με χρωματογραφικές τεχνικές. Είναι μια μεταλλική θήκη, με αριθμό καταγραφής Β35. Η αρχική αρχαιολογική εκτίμηση ήταν ότι επρόκειτο για μια ψημιθιοθήκη και ότι άνοικε στη γυναίκα του τάφου Β του Δερβενίου. Υπήρχε εκεί μια γυναίκα και ένας άνδρας. Σε νεότερες μελέτες όμως, και συνεκτιμώντας και τα υπόλοιπα τα κτερίσματα, απεφάνθησαν ότι μάλλον πρόκειται για ιατρικά εργαλεία. Το 2013 δημοσιεύεται μια μελέτη από ένα ναυάγιο το Ποζίνο που έχει ανάλογα υλικά και εκεί πέρα αποφαίνονται οι μελετητές, τεκμηριώνουν ότι το περιεχόμενο των αντίστοιχων αντικειμένων προορίζεται για οφθαλμολογική χρήση. Ήταν pharmaceuticals, ήταν για φαρμακευτική χρήση. Αυτά όλα τα δεδομένα τα μάζεψε η Δέσποινα Ιγνατιάδου, ήρθε στο εργαστήριο, ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε XRF, που ήταν το πιο εύκολο, το είχαμε μέσα στο δικό μας το χώρο. Είδαμε ότι έχουμε ένα μπρούτζο υψηλής κασιτέρωσης όσον αφορά τη θήκη. Εκεί είναι τρεις μάζες οι οποίες βλέπετε, τρεις μάζες πουλού, στους τρεις θαλάμους. Υπάρχει και μία τέταρτη κόκκινη στο μεσαίο θάλαμο. Ουσιαστικά οι μάζες είναι τέσσερις. Σε αυτή την κόκκινη ανιχνεύσαμε βρώμιο. Αυτό μας χτύπησε ένα καμπανάκι. Συνεργαστήκαμε με τον Γιάννη τον Καραπαναγιώτη στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι ειδικός πάνω στην πορφύρα. Έχει αναπτύξει δικιά του μεθοδολογία. Κάναμε υγρή χρωματογραφία και βρήκαμε την διβρωμοειδικοτίνη, συστατικό της πορφύρας. Άρα υπήρχε πορφύρα εκεί. Άρα, ναι, ήταν πορφύρα, ναι. Ήταν επαρκές η ποσότητα για να τεκμηριώσουμε ότι είναι πορφύρα.
Κάναμε ορυκτολογική εξέταση, εξαντί περίθαλψη ακτίνων Χ, και είδαμε διαφοροποίηση όσον αφορά τα ορυκτά στις διάφορες μάζες πυλών και μετά κάναμε και αέρια χρωματογραφία στο εργαστήριο αναλυτικής χημίας με τον καθηγητή τον Γιώργο Ζαχαριάδη, όπου εκεί διαπιστώσαμε την ύπαρξη πολλών λιπαρών οξέων και ειδικά πολλών λιπαρών οξέων στην κόκκινη μάζα. Εκεί ήταν τα περισσότερα. Μαζεύοντας όλα αυτά τα δεδομένα, και αυτά τα είπα όλα για να δούμε πώς η μία τεχνική αλληλοσυμπληρώνει την άλλη. Με μία αναλυτική τεχνική δεν μπορεί να πάει κανείς πουθενά. Είναι ακριβώς η λογική της ιατρικής. Ξαναγυρνάμε πάλι και βλέπουμε ότι αναφέρει ο Διοσκουρίδης στο έργο του περιήλυση ιατρικής την εναπόθεση λοιπόν σε κασιτερούχες θήκες για ιατρικούς σκοπούς. Αυτό ταιριάζει τώρα με όλα αυτά τα οποία βρήκαμε εμείς. Άρα πιθανότατα, πιθανολογούμε, ότι ο κτήτορας του τάφου ήταν δικιά του η κασετίνα αυτή, ότι εκτός από πολεμιστής, εκτός από ιερέας, μάλλον ήταν και κάποιο είδους θεραπευτής. Έτσι, μάλλον. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Separations και είχε και μεγάλη απήχηση, ειδικά στο χώρο της ιατρικής. Μία άλλη μελέτη, έτσι ενδεικτικά θα δείξω κάποιες, είναι η ταυτοποίηση χρωστικών. Αυτή είναι από το Γαλεριανό Συγκρότημα από το Νότιο Υποσύνολο. Αρχικά κάναμε εξαρεύ, βρήκαμε ένα αριθμό χρωστικών. Συμπληρώσαμε με MicroRAM μία μοριακή τεχνική, όπου βρήκαμε και κάποιες ακόμα χρωστικές, συμπλουτίσαμε την πληροφορία μας και ειδικά βρήκαμε και μία ειδική κατηγορία, μία σπάνια κατηγορία κόκκινης όχρας, το Caput Mortum. Συνεχίζοντας με ανίχνευση χρωστικών επιλήθου, με την καθοδήγηση πάλι της Πολυξένης Μελένη και της Κατερίνας Τζαναβάρη, εδώ πήγαμε αντίστροφα. Αντί να αρχίσουμε από εξαρεύ, που συνήθως έτσι δουλεύουμε, και να πάμε κάπου αλλού, ξεκινήσαμε αντίστροφα, καταλήξαμε σε εξαρεύ, όπου ξεκινήσαμε από φωτογραφικές τεχνικές. Ωραίες σκουράκες, μαζί με τον Δημήτρη τον Καρολίδη, εφήρμοσαν διάφορες πηγές και διάφορα φίλτρα, φωτογράφησαν ένα μεγάλο αριθμό γλυπτών και στη συνέχεια από εκεί βρήκαμε τα σημεία και τα σημεία αυτά τα οποία φθορίζανε πήγαμε και κάναμε ανάλυση και βλέπετε βγάλαμε μια μεγάλη γκάμα χρωστικών στα γλυπτά της γλυπτοθήκης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο χρόνο δραστηριοποιούμαστε σε ένα καινούριο πεδίο για μας, είναι η ταυτοποίηση πολύτιμων ή μη πολύτιμων λίθων. Έχουμε μια υποεκπώνηση, μια διδακτορική διατριβή της Μαρίας Νικοπούλου. Είναι και ο λόγος, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας της Λαμπρινής της Παπαδοπούλου. Στο παρελθόν έχουμε εξυπηρετήσει αιτήματα για ανάλυση πολλών φορέων, είτε φορεών, είτε μουσείων, είτε πανεπιστημιακών ανασκαφών. Κάποια επιλεκτικά δείχνω, ταυτοποίηση υλικών ζωγραφικών έργων, ανάλυση μελανιών και χρωστικών σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους και της Μονής Βλατάδων, ταυτοποίηση χρωστικών σε διάφορα υποστρώματα, ελεφαντοστό, κεραμική, προσδιορισμό χημικής σύστασης αρχαιολογικού γυαλιού. Επίσης, επειδή το μουσείο είναι αποδέκτης πολλών προϊόντων παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων ή και παραδόσεων, αυτά πρέπει να ελεγχθούν για την αυθεντικότητά τους. Εμείς, επειδή από το εργαστήριό μας έχουν περάσει χιλιάδες αντικείμενα, τα οποία είναι πιστοποιημένα αρχεία γιατί προέρχονται από συστηματικές ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε μια σύγκριση να συγκρίνουμε τα αναλυτικά δεδομένα, αν είναι συμβατά. Βέβαια, πάντα η τελική συνεκτίμηση γίνεται με τους αρχαιολόγους και με τους συντηρητές τους συναδέλφους, ώστε να δούμε αν είναι αυθεντικό κάποιο ή μη κάποιο αντικείμενο. Την τελευταία δεκαετία πάνω από 20 φοιτητές έχουν κάνει την πρακτική τους άσκηση στο εργαστήριο αρχαιομετρίας. Πολλοί από αυτούς συνέχισαν και κάνανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και βοηθήθηκαν από το εργαστήριο, έκαναν ένα μέρος του πειραματικού τους, το κάνανε εδώ. Και επίσης έχουμε κάνει και πολλές παρουσιάσεις στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Έχουμε κάνει ανοιχτά εργαστήρια, διοργανώσαμε ημερίδες συντήρησης αρχαιομετρίας, τις υποστηρίξαμε με την επιστημονική επιμέλεια των αντίστοιχων εκδόσεων. Μία δράση την οποία ξεκινήσαμε με την αείμνηστη τη Λιάννα τη Στεφανή ήταν το Αρχαιομετρώντας,
όπου είχαμε τρεις ενδιαφέρουσες ομιλίες, ευελπιστούμε να έχουμε και συνέχεια εδώ. Η μία ήταν για την Πορφύρια από τον Γιάννη τον Καραπαναγιώτη, μία είχαμε για τα Δρία και Λιχίνες από το Επιλήθου, από το Θωμά του Σαββίδη, καθηγητή βιολογίας στο Απιθύτα, και μία πιο ιδιαίτερη, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Χημίας, για την προέλευση, για την ελληνική προέλευση της ονομασίας των χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαστηρίου, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι λειτουργεί μέσα σε ένα μουσείο. Και πλέον δυστυχώς είναι το μοναδικό εργαστήριο αρχαιομετρικό που λειτουργεί μέσα σε ένα μουσείο. Αρχαιομετρικά σημαντικά εργαστήρια υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα, αλλά είναι σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε ινστιτούτα. Είναι μακριά δηλαδή από τις αρχαιότητες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, το πλεονέκτημά μας είναι η άμεση πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό αρχαιοτήτων, ότι δεν απαιτούνται μετακινήσεις αρχαιοτήτων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε κόστος, σε χρόνο και σε επικινδυνότητα. Η εξειδίκευση που έχουμε τα μέλη του εργαστηρίου στη μη επεμβατική ανάλυση, που αυτό είναι το ζητούμενο στην αρχαιομετρία, από εκεί ξεκινάμε. Οι πολλές μετρήσεις που λαμβάνουμε είναι μη επεμβατικά και επιλεκτικά μετά στοχευμένα προχωράμε σε καταστρεπτική ανάλυση. Η εγκύτητα την οποία έχουμε με ένα μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, το Απιθύτα, με πάρα πολλά εργαστήρια και πάντα συνδράμουν στη δουλειά μας και την συμπληρώνουν, και η συνύπαρξη μέσα στο μουσείο με άλλες ειδικότητες, η οποία προάγει το ζητούμενο που είναι της σύγχρονης μελέτης αρχαιοτήτων, που είναι η διεπιστημονικότητα. Τελειώνοντας, χρόνια πολλά στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ελπίζουμε και τα επόμενα χρόνια να είναι το ίδιο παραγωγικά, δημιουργικά, με τη μεγάλη απήχηση που είχε και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.